διαφωτιστική και ανατρεπτική σε σχέση με τα όσα υπόθηκαν αρχικά από διάφορες πλευρές είναι η πραγματογνωμοσύνη που συνετάχθη με εντολή του αστυνομικού τμήματος Αιγείου μετά το ατύχημα που σημειώθηκε στο Λούνα Πάρκ των Υψηλών Αλωνίων προπαραμονές των Χριστουγέννων και αποκαλύπτει σήμερα η εφημερίδα Πελοπόννησος. Κάναμε 2-3 γύρους, τέλος, δεν θυμάμαι τίποτα άλλο. Χτυπήσατε, πού έχετε χτυπήσει? Εδώ, ναι. Στο λαιμό, μέση, πλάτη. Μάλιστα. Τα παιδιά είναι καλά, έτσι? Έχουν χτυπήσει έτσι λίγο εδώ. Είδα τα παιδιά μου να αιωρούνται στον αέρα. Έφυγε το τελευταίο βαγόνι από την πρώτη στροφή. Είχε αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα το τρενάκι. Και στην τελευταία στροφή που ήρθα απότομα, έφυγε το τελευταίο βαγόνι μαζί με τα παιδιά και τη γυναίκα μου. Και τα είδα όλα στον αέρα. Η εξέταση στο τρενάκι για το κατά πόσο υπήρχε βλάβη, ποιου μεγέθους, αν προϋπήρχε του ατυχήματος, αν προκλήθηκε εξ αυτού, αν λειτουργούσε σωστά, καθώς και άλλα, έγινε την επόμενη μέρα, στις 13 και στις 16 Δεκεμβρίου, από τον μηχανολόγο, μηχανικό, προϊστάμενο της Υπηρεσίας Μεταφορών Αιγείου, Ανδρέα Μπακρόζη, που αρχικά διαπιστώνει ότι οι σιδηροτροχές ήταν σε καλή κατάσταση, δεν εντοπίστηκε προϋπάρχουσα βλάβη και ούτε αποτέλεσε αιτία πρόκλησης του ατυχήματος. Ο πραγματογνώμονας αβίαστα συμπεραίνει ότι το ατύχημα δεν προκλήθηκε από τεχνικό πρόβλημα σε κάποιο σύστημα του τρένου ή στην εγκατάσταση των σιδηροτροχιών. Εδώ που κάνει πλανές, έτσι, τα παιδιά κάνουν αυτό το πράγμα, όλοι ξέρεις τώρα οι πιτσιρικάδες. Μήπως η γυναίκα φοβήθηκε και σκόθηκε όρθια και έπεσε κάτω. Γιατί το τρένο, έλα λίγο να πάρεις. Δεν έχει ξεκοτσαριστεί από το βαγόνι, το βλέπεις. Ναι. Δεν έχει μηχανική βλάβη. Καμία βλάβη δεν έχει. Εδώ περπατάει στις γραμμές επάνω. Έχει κόντρα αυτά εδώ έτσι και κόντρα και αυτά εδώ για να μην γυρεί. Ο ειδικός ερευνητής υπογραμμίζει σαν πιθανή αιτία του περιστατικού την ξαφνική μετακίνηση των επιβατών στο βαγόνι. Όπως για παράδειγμα να σηκώθηκε κάποιος όρθιος, κάτι που απαγορεύεται και επισημαίνεται σε πινακίδα αναρτημένη στο σημείο επιβίβασης στο τρενάκι, αφού κάτι τέτοιο δύναται να προκαλέσει μεγάλη ροπή στο βαγόνι που το αναγκάζει να περιστραφεί γύρω ή κατά μήκος του άξονά του και το σύστημα των τροχών να ανασηκωθεί και να αναμορφωθούν.